Παραμείνουν οι δύο Ουγγαρέζε που κατηγορούνται για σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα. Έρευνα του κτηματολογίου Κερίνια κατέδειξε ότι οι κατηγορούμενε προωθούσαν στην αγορά κινήτων ελληνοκυπριακή γη εκτιμόμενη αξία 58 εκατομμυρίων ευρώ. Στην αίθουσα σύνταξη είναι και πάλι η Ζήνα Κωνσταντίνου. Ζήνα. Καλησπέρα Γιάννη. Σύμφωνα με τον ανακριτή της υπόθεσης, οι δύο γυναίκες φέρεται να συνεργάζονταν για να προωθήσουν μέσω social media τουριστικά καταλήμματα κολοσσούς που ανεγέρθηκαν ή πρόκειται να ανεγερθούν σε ελληνοκυπριακές περιουσίες σε Κερίνια, Άγιο Αμβρόσιο και Ακανθού. Να αναφέρουμε Γιάννη ότι η πρώτη υποπτή κατά την ανάκρισή της παραδέχθηκε ότι διαφήμιζε τουριστικά συγκροτήματα της Cyprus Construction στα κατεχόμενα μέσω της ιστοσελίδας Ουγγρικών Συμφερόντων Properties. Η στοσελίδα τη οποία να αναφέρουμε είναι κατηγορούμενη φέρεται να είναι και ιδιοκτήτρια, έτσι. Ακριβώ, Γιάννη. Ανέφερε μάλιστα ότι ο ιδιοκτήτη τη εταιρεία Cyprus Constructions ήταν φίλο τη και δεν λάμβανε κανένα οικονομικό όφελο. Όσον αφορά τώρα την δεύτερη ύποπτη, οι αρχέ εξασφάλισαν μαρτυρία, η οποία κάνει λόγο για συνάντησή τη σε καφετέρια στην πύλα με ζευγάρι αλλοδαπών, στου οποίου εξηγούσε ότι μπορούν να αγοράσουν οικεία ή και δωμάτιο για δική του χρήση ή και για υπενοικίαση. Όσον αφορά στην κατάθεση τη δεύτερη ύποπτη, Γιάννη, σε ερώτηση των ανακριτών, ανέφερε ότι θεωρούσε την ανέγερση των τουριστικών θερέτρων νόμιμη, καθώς όπως είπε οι τρεις χώρες Ελλάδα, Κύπρος και Τουρκία υπέγραψαν συμβόλαιο και οι Ελληνοκύπροι αποζημιώθηκαν. Αν το γνώριζε, ανέφερε δεν θα διαφήμιζε και δεν θα μοίραζε αυτές τις πληροφορίες μέσω της προσωπικής της σελίδας στο facebook. Εντάξει, πρώτη φορά το ακούμε αυτό, Ζήνα. Τώρα, Τουρκία Ελλάδας-Τουρκίας-Κύπρου για αποζημιώσει είναι από τα πρωτάκουστα. Να αναφέρουμε, ε, επίσης, Ζήνα, ότι τα ονόματα και των δύο εντοπίστηκαν σε έγγραφα συμφωνίας τους με την εταιρεία Cyprus Constructions, μάλιστα σε αυτά τα έγγραφα, ε, αναγραφόταν εκεί και ποσοστό προμήθεια σε πώληση ακινήτου. Έτσι. έτσι, Γιάννη. Ενώ υπάρχουν και υπογραφέ στη θέση του agent, οι οποίε φέρεται να ανέκουν στι δύο γυναίκε. Γεγονό το οποίο αναμένεται να ταυτοποιηθεί. Τώρα, οι 35 Ελληνοκύπροι ιδιοκτήτε αυτών των περιουσιών κατέθεσαν ότι δεν συμφώνησαν ποτέ με αυτέ τι αναπτύξει. Τέλο, Γιάννη, όπω γίνεται εύκολα κατανοητέ, πρόκειται για σοβαρέ κατηγορίε με κυριότερη αυτή τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομε δραστηριότητε. Μάλιστα, σα Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ζήνα, για το ρεπορτάζ. Συνέδριο για.